Συχνά όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πηγαίνει στη Silicon Valley, πηγαίνει σε εταιρείες μεγάλης τεχνολογίας, πηγαίνει στους προγραμματιστές και σε κάτι το οποίο μπορεί να μην αφορά την καθημερινή μας ζωή. Πολλές φορές επίσης σκεφτόμαστε τις βιομηχανικές μονάδες και τις αντιλαμβανόμαστε με τον γνώριμο τρόπο που τις ξέρουμε από τότε που ιδρύθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και για να μας το εξηγήσει είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Κύρκος, που είναι Group Strategic Planning Director στον Όμιλο Τιτάν, ο οποίος είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και δομικών υλικών. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ, Απόστολε. Να συμπληρώσω κι εγώ ότι ο Τιτάνας είναι ένας πολυεθνικός όμιλος παραγωγής τσιμέντου με εργοστάσια σε 10 χώρες και σημεία εμπορικής παρουσίας σε 15 χώρες και 5.500 υπαλλήλους. Αντιλαμβάνομαι ότι και στη δική σας επιχείρηση έχουν ξεκινήσει οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς να μας εξηγήσεις σε ποια κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας έχετε ήδη ξεκινήσει? Βεβαίως, Απόστολε. Εδώ και 3 χρόνια περίπου έχουμε ξεκινήσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, το λεγόμενο Big Data. Οι πρώτες εφαρμογές που αξιοποιήσαμε ήταν πράγματι στην παραγωγική διαδικασία. Ένας τομέας που έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο κόστος της εταιρείας και στην ανταγωνιστικότητά μας. Εδώ θα αναφερθώ σε 2 συγκεκριμένες εφαρμογές που πιστεύω ότι είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες. Η μία αναφέρεται στην εφαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για την προγνωστική συντήρηση των μηχανημάτων των εργοστασίων μας. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων από τους αισθητήρες των μηχανημάτων μας, τους αναλύουμε, τους περνάμε σε πλατφόρμες cloud, στην προκειμένη περίπτωση Azure, και κατόπιν έχουμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος αναπτύσσει και παράγει συναγερμούς, βλέποντας πιθανές αστοχίες των μηχανημάτων ή περιπτώσεις ασταθούς λειτουργίας. Αυτό δηλαδή στην ουσία υποκαθιστά την δουλειά της συντήρησης ενός μηχανικού, ο οποίος έβλεπε, εκτιμούσε, ήξερε την αντοχή των υλικών λίγο πολύ και καταλάβαινε πότε θα πρέπει να αντικατασταθεί ένα μηχάνημα. Θα έλεγα, αντί να υποκαθιστά, συμπληρώνει. Mm-hmm. Συμπληρώνει και βελτιώνει, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια και με δεδομένα τα οποία είναι αδύνατο να διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, πότε πιθανόν ένα μηχάνημα θα εμφανίσει βλάβη. Μάλιστα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να δεις ότι ο αλγόριθμος προβλέπει βλάβες όχι μόνο ώρες πριν, αλλά και ημέρες ή και εβδομάδες πριν. Μάλιστα. Που αυτό για μένα ξεπερνάει τα όρια του συνηθισμένου τρόπου λειτουργίας ενός μηχανικού. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μεταφερθεί αργότερα και στα αυτοκίνητα και σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ήδη έχει μεταφερθεί, βέβαια σε πολύ πιο απλή μορφή. Απλώς εδώ να σημειώσω ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να έχει μερικούς εκατοντάδες αισθητήρες, ένα εργοστάσιο έχει δεκάδες χιλιάδες. Οπότε τα μοντέλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα. Μάλιστα. Ποιο είναι το δεύτερο παράδειγμα στο οποίο θες να αναφερθείς για την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον Τιτάνα? Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα ως βαριά βιομηχανία, ότι τα μηχανήματά μας θέλουν αυξημένη συντήρηση και ένα στόκ ανταλλακτικών. Το να κρατάμε πολλά ανταλλακτικά στις αποθήκες είναι βέβαια εύλογο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να άρουμε βλάβες, αλλά δεσμεύει μεγάλο κεφάλαιο από την εταιρεία μας. Mm-hmm. Άρα, να έχουμε το ευέλτιστο επίπεδο ανταλλακτικών παρακαταθήκης είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο για την εταιρεία και κάτι το οποίο παραδοσιακά το έκαναν οι μηχανικοί μας με την εμπειρία τους και τώρα το κάνουμε με εφαρμογές στατιστικής και υπολογιστικών μοντέλων που μπορούν να προβλέψουν την κατανάλωση των ανταλλακτικών. Και τι ανταλλακτικά θα χρειαστείτε το επόμενο διάστημα ανάλογα με και τη φθορά των υλικών και το καθεξής. Ακριβώς. Και επειδή εδώ μπαίνει η στατιστική και όχι ο ανθρώπινος παράγων, μπορείς πολύ πιο αντικειμενικά να έχεις το βέλτιστο στόκ ανταλλακτικών. Αυτές τις τεχνολογίες τις αναπτύξατε in-house, να το πω. Οι μηχανικοί της εταιρείας έχουν ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξατε τις εφαρμογές αυτές? Στα πρώτα βήματα χρειαστήκαμε τη βοήθεια και συνεισφορά εξειδικευμένων εταιριών. Κυρίως πήγαμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε ακαδημαϊκούς οργανισμούς, γιατί ήμασταν πάντα στο μετέχνιο της τεχνολογίας. Και το ενδιαφέρον σε αυτές τις εφαρμογές είναι ότι δεν μπορεί να βασιστείς μόνο σε μία δεξιότητα. Πρέπει να συνεισφέρει μία μίξη ανθρώπων με το κατάλληλο συμπληρωματικό πεδίο γνώσης. Επιστήμονες δεδομένων, οι data scientists, επιστήμονες που ξέρουν τη λειτουργία του μηχανήματος, οι γνώστες της λειτουργίας. Και μετά κάτι πολύ σημαντικό για μας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όλο αυτό θα το κάνουν ένα business case. Μάλιστα. Είναι οι άνθρωποι που θα φέρουν την αλλαγή
της λειτουργίας του εργοστασίου. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να αναφέρεις τους παράγοντες που λαμβάνεις υπόψη στην υιοθέτηση τεχνολογιών artificial intelligence, τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εταιρεία. Βεβαίως, Απόστολε. Και εδώ πέρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτά τα προγράμματα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης εργοστάσια να έχουν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και προσέγγιση. Ένας εύκολος τρόπος να παρασυρθεί, θα έλεγα κάποιος, είναι να αρχίσει να κάνει πειράματα πάρα πολλά, τα οποία όμως εκ των υστέρων δεν μπορεί να τα επεκτείνει και να τα αναπτύξει στην κατάλληλη κλίμακα. Πρέπει να προσεγγίσει αυτή τον μετασχηματισμό, θα έλεγα, της λειτουργίας με τρεις βασικές παραμέτρους. Ένα είναι να έχει αρκετό όγκο δεδομένων. Δεν μπορείς να βάλεις τεχνητή νοημοσύνη όταν δεν έχεις συλλέξει δεδομένα. Και παραδοσιακά τα εργοστάσια, ξέρετε, μάζευαν τα στοιχεία από τους αισθητήρες, αλλά τα δεδομένα αυτά χάνονταν. Mm-hmm. Δεν αποθηκεύονταν ποτέ. Άρα χρειάζεται ένα μεγάλο χώρο αποθήκευσης των δεδομένων για να μπορέσεις μετά να τα αξιοποιήσεις. Απολύτως. Και εδώ οι πλατφόρμες cloud έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί επιτρέπουν την αποθήκευση με σχετικά χαμηλό κόστος. Το δεύτερο είναι ότι, όπως σας είπα πριν, χρειάζεται ένα μείγμα δεξιοτήτων, το οποίο παραδοσιακά μια βαριά βιομηχανία μπορεί να μην το έχει in-house, εσωτερικά. Οπότε πρέπει να αναπτύξει τις κατάλληλες συνεργασίες και πιθανό να προσλάβει. Και το τρίτο είναι ότι όλα αυτά τα προγράμματα θέλουν μια ευέλικτη προσέγγιση. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος, θα έλεγα, εφαρμογής μεγάλων software και συστημάτων που παίρνουν μήνες και χρόνια για να τα βάλεις. Θέλει λίγο την λογική του R&D, του πειραματισμού. Mm-hmm. Κάνεις ένα μικρό πιλωτικό, γρήγορα μετράς αν δουλεύει, το παραμετροποιείς και αν τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, πρέπει να μπορέσεις να το επεκτείνεις. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Μαζί μας ο Αντώνης Κύρκος από τον Τιτάνα. Ευχαριστώ και εγώ.